Παρουσία εκατοντάδων πιστών τελέστηκε σήμερα η πανηγυρική θεία λειτουργία για τον εορτασμό των Αγίων Θεοδόρων στο ομώνυμο εκκλησάκι της νησίδας στο Δωρού. Φέτος μπορώ να πω ότι διαπιστώνω και μεγάλη προσέλευση τουριστών και αυτό πραγματικά με ευχαριστεί για να μπορέσουν να δουν οι άνθρωποι το φυσικό τοπίο με όλη αυτή την ηρεμία του Αιγαίου μας, της Μεσογείου και του Κάλους με τα Κρικρή, με τον Κρητικό Έγαγρο βασικά. Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχομαι, αξιώνομαι και έρχομαι στους Αγίους Θεοδόρους. Θεωρώ ένα μέρος το οποίο αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Ειδικά την ημέρα των Αγίων Θεοδόρων που είναι ελεύθερη η πρόσβαση. Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχομαι φέτο. Ήμουνα πολλά χρόνια αλλά δεν είχα καταφέρει να έρθω και από πέρυσι που ήρθα είπα πως αν είμαι καλά θα έρχομαι κάθε χρόνο. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία εμπειρία και εδώ πάνω ψηλά στην εκκλησία και όλη η διαδρομή είναι πολύ ωραία όλα. Οι προσκυνητές έφταναν από νωρίς το πρωί με καραβάκια που ναυλώθηκαν από την Αγία Μαρίνα, με ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία της γιορτής για να επισκεφθούν την νησίδα. Είναι ένα πλούσιο μέρος το οποίο λείπει από το χανιώτικο λαό. Νομίζω ότι μια οικολογική προσπάθεια και με μια οικολογική περίφραξη θα μπορούσε να είναι επισκέψιμο ένα μικρό κομματάκι στο νότιο τομέα. Το τοπίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη φορά έρχομαστε εδώ πέρα παρέα. Αλλά εγώ νομίζω ότι το μέρος πρέπει να μείνει προστατευμένο, δηλαδή ότι δεν είναι όλα τα μέρη για να ανοίξουν στον μαζικό τουρισμό. Είναι μοναδική μέρα του χρόνου κατά την οποία η νησίδα είναι επισκέψιμη, καθώς είναι ανακηρυγμένη ως εκτροφείο για την διατήρηση του Κρητικού Έγαγρου και διέπεται από ειδικό καθεστώς, ενώ ανήκει και στις ζώνες ειδικής προστασίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Είναι ένας χώρος απολύτως προστασίας, ένα σημαντικό οικοσύστημα. Είναι μια εκτροφείο εγάγρου, στην πραγματικότητα ρεζέρβα εγάγρου, δηλαδή καθαρόιμου εγάγρου. Είναι καλύτερα να μην είναι όλο το χρόνο επισκέψιμο το μέρος εδώ. Το νησί διατηρεί την αγριότητά του, την ομορφιά του. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, ο ρυθμός των κρητικών έγαγρων στα Θοδωρού υπολογίζεται στους 120.